Επιτέλους, σταματήστε να πετάτε λάσπη στον Κόπερφιλτ. Άιντε, το έχετε παραξηλώσει. Γράφετε και γράφετε και γράφετε. Είναι ανάγκη να γράφετε. Φάτε, χορέψτε, τραγουδίστε. Έχετε πιάσει το μάγο του Οζ και δεν λέτε να τον αφήσετε. Από πού και ως πού ρε κάνετε κριτική στο Μέρλιν που έχει και PhD. Έχετε εσείς PhD. Θα μας τρελάνετε. Κριτικάρουν λέει τον Κόπερφιλτ γιατί κάνει τα 5 λεπτά 15, τα 5 κιλά 25 και την απόσταση από εδώ στην Αθήνα 1500 χιλιόμετρα. Μάγος είναι, PhD έχει, ό,τι γουστάρει κάνει. Λογαριασμό θα σας δώσει. Γράφετε, γράφετε, γράφετε. Λάσπη του ρίχνετε. Αφήστε τον άνθρωπο να κάνει τη δουλειά του. Κάτι παραπάνω από εσάς ξέρει για τη σχετικότητα του χρόνου εκ του επαγγέλματός του. Μπουρτζόβλαχη. Μπουρτζόβλαχη. Αλλά πού να καταλάβετε εσείς βλαχοπόντι ότι μαθήματα σας παραδίδει για τη σχετικότητα του χρόνου όταν τεντώνει τη μία ώρα και την κάνει 2,5 ώρες. Άλλωστε, γιατί να μιλήσετε 2,5 ώρες και να ακούει τις βλακίες σας ο Μάικ Λαμάρ. Τεντώνει λοιπόν το χρόνο, πηδάει από τη μία ώρα στις 2,5 και σας κλείνει τα μικρόφωνα. Καλό σας κάνει. Άιντε τραβάτε στα σπίτια σας. Ουστ. Ώστε να κοιμηθείτε, να ξεκουραστείτε και να πάψετε να μαζαλίζετε εδώ μέσα. Πες και εσύ Κώστας Παπαϊωάννου, μίλα επιτέλους και μας έχεις σκάσει με τη σιωπή σου. Όλα εγώ θα τα λέω. Πες και εσύ κάτι να στηρίξουμε τον μάγο του πολυχρονεμένου μας ηγέτη που έχουν ορμήσει οι κανίβαλοι να τον καταπιούν κι αυτόν. Δίκιο δεν έχει ο Κόπερφιλτ, ο Μέρλιν, ο Λαμάρ, ο μάγος του Ως που τεντώνει το χρόνο για να του στείλει μια ώρα αρχίτερα από εκεί που ήρθαν. Πόσο να μιλήσουν επιτέλους και τι να πούνε. Όλο βλακίες λένε. Πες και εσύ Κώστας Παπαϊωάννου. Πιάσε το Excalibur να τους πάρουμε τα κεφάλια. Συγγνώμη, πιάσε το λιβανιστήρι, θέλω να πω, και μαζί με τον πολυχρονημένο μας ηγέτη να λιβανίσουμε και το μάγο του.